Παρέμβει ο σύνηγορος περάσπισης της κατηγορούμενης, ο κύριος Κούγιας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Κούγια. Εγώ θέλω να παρέμβω αγανακτισμένος. Τυχαίνει να είμαι σε ένα μικρό ταβερνάκι του Πειραιά και παρακολουθώ τι ακριβώς κάνετε και σήμερα. Άκουσα πριν από λίγο δευτερόλεπτα μιλάτε για το τεκμήριο αθωότητος. Το τεκμήριο αθωότητος πρέπει να το σέβονται πρώτα οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Και δεν άκουσα ούτε την κυρία Κανδύλη, ούτε εσείς να το λέτε μέσω της κυρίας Κανδύλη. Οι ερωτήσεις που γίνονται από την πρόεδρο μετά από μια αυθόρμητη απολογία της κυρίας Κυρίγκου επί τρεις συνεχείς ημέρες, για τις οποίες αυτές αυθόρμητες απολογίες επί τρεις μέρες ούτε ένα σχόλιο θετικό δεν κάνατε. Έχω πάρει όλες τις κασέτες των εκπομπών σας και τις μελετάμε στο γραφείο, γιατί το γνωρίζετε, το έχω προαναγγείλει, ότι ό,τι και ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα στραφούμε νομικά εναντίον δημοσιογράφων και εναντίον καναλιών. Σήμερα αποκρύψατε το γεγονός και είπατε ότι εγώ έφυγα από την ΕΣΟ. Δήλωσα ότι φεύγω, γιατί πηγαίνω στο Μικτόρκο το εφετείο, όπου ο εντελέας μου αντιμετωπίζει κατηγορία για διπλή ανθρωποκτονία. Ήταν μπροστά η κυρία δημοσιογράφος που βγάζει, η κυρία Καρδίλη, την οποία με εκτιμώ, και δεν είπατε ότι έφυγα από την αίθουσα γιατί είχα άλλο δικαστήριο. Και ενώ έχω άλλο δικαστήριο, θα μπορούσα να διακόψω τη δίκη και να είμαι παρόν, αλλά θέλω να διευκολύνω τη διαδικασία και δεν το έχει κανείς ποτέ. Θέλω λοιπόν να σας πω ευθέως το εξής. Η δίκη αυτή είναι πραγματικά το μεγαλύτερο δικαστικό σκάνδαλο στον κόσμο. Η αιτιολογία της παραπομπής της κυρίας Πιστηρίγκου στην δικαιοσύνη και η προσωρινή της κράτηση για αυτή την υπόθεση οφείλεται στο ότι κάποιες νοσηλεύτριες και κάποιοι γιατροί, οι οποίοι κατά την κυρία Πιστηρίγκου και κατά εμέ έχουν κάνει τεράστια ιατρικά λάθη. Το παιδί πριν πάει στην πρώτη ανακοπή, καρδιακή ανακοπή, δεν το επισκέφτη ποτέ παιδοκαρδιολόγος. Ο νευρολόγος που εξετάστηκε στο δικαστήριο είπε ότι αν ήταν το δικό μου παιδί στην κατάσταση που ήταν, ο νευρολόγος του Καραμαδανίου, εγώ θα το πήγαινα στην Αμερική για την καρδιά της. Δεν το έχετε πει ποτέ μέχρι σήμερα. Στα επόμενα στάδια της δίκης, όταν μετά την ανακοπή, το κοριτσάκι λόγω καθυστερημένης αναζωογονήσεως, χωρίς ο γιατρός που έκανε την αναζωογόνηση, όπως επιβάλλει ο νόμος, να ενημερώσει τους γονείς ότι εφόσον συνεχίζεται η αναζωογόνηση πέραν των 10 λεπτών, το παιδί θα γίνει τετραπληγικό και με νοητική στέρηση, και παρόλα αυτά συνέχισε μία ώρα και 5 λεπτά, ενώ πήγε καθυστερημένα ένα τέταρτο στο νοσοκομείο, γιατί ενώ είχε εφημερία, ήταν στο σπίτι του, ποτέ δεν το έχετε πει αυτό. Το παιδάκι λοιπόν έγινε τετραπληγικό, και από εκεί πέρα αρχίζει ένα μαρτύριο μιας γυναίκας, που από όσα μέχρι σήμερα είπε η ίδια, από όσα διαπιστώθηκαν στο δικαστήριο, ήταν μια ηρωίδα, μέχρι την ημέρα που το κοριτσάκι της οδηγήθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο ΠΕΔΟ, όπου έχασε και τη ζωή του. Ωραία. Μια άλλη επιτρέψτε μου να κάνω μια-δυο επισημάνσεις. Λοιπόν, ακούστε τη συνέχεια. Γιατί σήμερα πήγα στο δικαστήριο και διέκοψα το δικαστήριο. Θα με ακούσετε. Δεν θα κάνετε πλέον μονόλογο, θα ακούσετε εμένα και μετά κάνετε τους μονόλογους. Όχι, και μετά να το συζητήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω δύο πράγματα και θέλω να με ακούσετε κι εσείς. Μην με διακόπτετε. Ολοκληρώστε αυτό που θέλετε. Δεν έχει να διακόψετε τη ροή. Γιατί θέλετε να δικαιολογήσετε τον εαυτό σας ενώ στο δικαστήριο μου θα αντιμετωπίσετε. Ακούστε με λοιπόν τώρα. Τι συνέβη λοιπόν μετά. Εδώ λοιπόν έχουμε τρία στάδια. Το Καραμαδάνιο, έχουμε την παιδιατρική στο Ρίο, έχουμε τη μέση στο Ρίο και έχουμε το τέλος το παιδί να καταλήγει μετά την τετραπληγία και την νοητική καθυστέρηση από σφάλματα γιατρών στο νοσοκομείο των παιδών. Είπατε προηγουμένως, έτσι πολύ αφηρημένα, ότι έκανε εντύπωση, λέει, στον κυρία Πρόεδρο, γιατί ρωτούσε να μάθει σε ποια ιατροδικαστική υπηρεσία θα γίνει νεκροφία νεκροτομή, την οποία ζήτησε ίδια. Ξέρετε γιατί ρωτούσε? Γιατί όταν χάθηκε η Μαλένα στο ίδιο νοσοκομείο, ο πατέρας Δασκαλάκης, τότε που ήταν μαζί με τη γυναίκα του, πήγαν στο νοσοκομικό τμήμα αμέσως και κάναν μήνυση ιατρικό σφάλμα. Έγινε η ιατροδικαστική εξέταση εκεί και έβγαλε λάδι τους γιατρούς του παιδών. Και συγχρόνως έγινε μετά τη μήνυση των συγκεκριμένων δυστυχισμένων γονέων, ορίστηκε ως παρατογνώμονας ιατροδικαστής τεχνικός σύμβουλος ο κ. Σαντήρης, ο οποίος απεφάνθη ότι ο θάνατος της Μαλένας δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, δεν οφείλεται σε σφάλμα γιατρών, αλλά είναι ένα τυχαίο ιατρικό γεγονός. Αυτό δεν το πίστεψε ποτέ η κυρία Πιστηρίγκου και ο σύζυγός της.
θεωρούσαν ότι και στη Μαλένα υπάρχει αντρικό λάθος. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Μάλιστα. Αφήστε με όμως τώρα να σας απαντήσω. Γιατί μου βάζετε ερωτήματα. Αν δεν πάτε πολύ σε την εκπομπή, ακούστε με κάτι. Μου βάζετε ερωτήματα τα οποία οφείλω και εσείς οφείλετε να με ακούσετε και να τα απαντήσω. Κύριε Κουγιά. Κύριε Κουγιά, ακούστε με ένα λεπτό. Θέλω να σας πω το εξής. Το ότι σας εκτιμώ το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι, και εγώ εσάς. Αλλά και ξέρετε ότι χτες κάναμε μια κουβέντα που αφορούσε το περιστατικό του Βόλου και λέγαμε αυτά που έπρεπε να πούμε. Απ' την άλλη μεριά, όταν και εγώ ως δημοσιογράφος, όπως και εσείς ως δικηγόρος, θα έχω μια άποψη, θα την πω την άποψή μου. Μπορεί να μην, είναι αυτή που θέλετε, αλλά θα την πω. Και άποψη και θέση και σχόλιο. Και αυτά που μου είπατε ότι δεν έχετε πει, εσείς και εγώ σε αυτή την εκπομπή δημόσια τα έχουμε συζητήσει όχι μία, πολλές φορές. Είναι η πολλωστή φορά που μιλάμε για την υπόθεση και που σας έχω δώσει όλο το χρόνο όλα αυτά τα στοιχεία να τα πείτε. Γιατί πρέπει να τα πείτε. Δεν μου το έχετε δώσει κανένα χρόνο. Γιατί για να μου το δώσετε έπρεπε να έχω 70 δικασίμους, να είμαι 70 μέρες τηλεόραση. Ακούστε κάτι που δεν το επιθυμώ. Εγώ δεν κάνω δίκη εδώ. Όταν συμβαίνει κάτι, το καταγγέλλω. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση έχετε μία λάθος ενημέρωση εντελώς από αυτούς τους νεαρούς που στέλνετε, γιατί η κυρία Καντρίλη δεν είναι εκεί, και οι οποίοι είναι μια παρεΐτσα όλοι μαζί. Και επειδή υπάρχουν και προβλήματα με κάποιους δημοσιογράφους που εγώ αναγκάζομαι για την κυρία Πουσπυρίγκου να κάνω μηνύσεις και αγωγές, τα ψηρίζουν και τα κάνουν λάθος. Αυτό λοιπόν, που μεταδίδουμε είναι οι διάλογοι προέδρου κατηγορούμενοι σήμερα. Τίποτα άλλο δεν έχουμε πει. Προέδρου κατηγορούμενοι. Λοιπόν, να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Να τελειώσω. Ο λόγος που πήρα. Κάντε μονολόγους μηνών. 13 μήνες είναι στη φυλακή, είναι η δίκη. Η κυρία Πισπυρίγκου είναι στη φυλακή περισσότερους από 2 χρόνια, φτάνει σε λίγο. Το Μάρτιο θα συμπληρώσουμε 2 χρόνια στη φυλακή, χωρίς να έχει τελειώσει η δίκη. Εισάσκεται την άλλη ποινική δίωξη με άλλο 18μήνο, για να μην είναι ελεύθερη σήμερα. Αυτά είναι σκάνδαλα, είναι πρωτοφανή. Πάμε λοιπόν και αυτό που κάνει το σχόλιο για τις ερωτήσεις Πρόεδρου. Η απολογία είναι η ιερή στιγμή του κατηγορουμένου. Βεβαίως. Όταν λοιπόν απολογείται επί 3 ημέρες και τα έχει πει όλα μέρα-μέρα και έρχεται η κυρία Πρόεδρος. Γιατί? Η δίκη αυτή κράτησε 13 μήνες, γιατί η κυρία Πισπυρίγκου παρυπέμπτει με κουτσομπολιά. Τι παρατηρούσε τα τελεγά στις νοσοκόμες? Έκλαιγε ή γέλαγε? Ήταν ψύχρεμη, δεν ήταν? Ρωτούσε να τώρα διαμαρτύρεστε σε μένα, γιατί ρωτάει η πρόεδρος την κατηγορουμένη. Τι φταίω εγώ σε αυτό? Αφήστε να τελειώσω. Τελειώστε. Να ενημερωθεί επιτέλους ο κόσμος. Οι ερωτήσεις λοιπόν της ανακρίτριας ήταν αν δικαιολογείται η κλινική εικόνα και ρωτούσε τις νοσοκόμες. Εγώ λοιπόν όταν διάβασα την δικογραφία, διάβασα αυτές τις καταθέσεις. Ότι με την κλινική εικόνα και ότι ήταν ψύχρεμη, πήγε στη φυλακή. Όταν είδαν όμως την ιατροδικαστική έκθεση και είδα ότι ο κύριος Μπουζιάννη, αντί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να ορίσει παθολογανατόμους από τον πίνακα των εργατορωμών, να ζητήσει τους υπόλοιπους επιστήμονες που εξέτασαν το παιδί καρδιολόγου από τον πίνακα των εργατορωμών, έκανε ένα ολόκληρο λάθος, εγκληματικό λάθος. Τι έκανε? Πήρε φίλους του. Φίλους του γιατρούς με δική του επιμέλεια. Κάτι που το παραδέχτηκε στο δικαστήριο. Η διαφορά ποια είναι λοιπόν τώρα? Κάνοντας αυτό, η κυρία Πισπυρίγκου και ο τότε δικηγόρος της υπηρεσίουν ευθυνομικά. Τη στέρισαν τη δυνατότητα να έχει δικούς τους τεχνικούς συμβούλους. Και έτσι έμεινε η αλήθεια ενός Ράικου και η νόθα αλήθεια του Μπουζιάννη, ο οποίος προς τιμή του στο ακροατήριο είπε: με παραπλάνησε ο Ράικος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η παραπομπή της κυρίας Πισπυρίγκου για την κεταμίνη εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι θέμα κουτσομπολιού πια που γίνεται από την κυρία Πρόεδρο. Λυπάμαι που το λέω. Είναι πλήρους μέλλοντος. Είναι σύζυγος κορυφαίου ανακριτού. Έχει πεθερό κορυφαίο δικαστή, ο οποίος δεν είναι πλέον δικαστής, τον Άριο Πάγο ήταν. Και είμαστε συνεργάτες πολλά χρόνια. Μαζί αναδείξαμε με τον πεθερό της το θέμα των πλαστών διαθήκων τότε, που ήταν ένα σκάνδαλο της εποχής σας, πολύ μικρός σκάνδαλο, να μην το θυμάστε. Εδώ η διαφορά ποια είναι? Η δίκη κράτησε 13. Έκανα ρεπορτάζ, κύριε Κούγια. Έκανα ρεπορτάζ. Μπορεί να μην το θυμάστε εσείς, γιατί και εγώ ήμουν νεαρός δημοσιογράφος, έκανα ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που πάμε. Και να κλείσουμε, τώρα, μόνο γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το ρεύμα του χρόνου, το ξέρετε και εσείς. Θα τελειώσουμε. Ο κόσμος, νομίζω θα κάνετε ρεκόρ τηλεθέασης πάλι όταν μιλάω εγώ. Ακούστε με λοιπόν. Ενώ λοιπόν το παραπευτικό, και δεν το έχετε πει ποτέ, όταν παραπέφθηκε η κυρία Πισπυρίγκου, παραπέφθηκε για μια τελεσμένη ανθρωποκτονία στο ίδιο παιδί και μια απόπειρα στο ίδιο παιδί. Το κατηγορητήριο με το οποίο προφυλακίστηκε για την απόπειρα ήταν ότι πήγε με ασφυκτικό θάνατο να επιφέρει το θάνατο του παιδιού και δεν τα κατάφερε. Στο βούλευμα, αντί για ασφυκτικό θάνατο στην απόπειρα, έχουμε και τα μήνυ. Ενώ υπάρχουν βεβαιώσεις από εξετάσεις ιατρικές ότι δεν βρήκε για μήνυ κανείς. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι προκάλεσε το θάνατο με ανακοπή χορηγώντας και τα μήνυ.
Τι έλεγαν όμως το βούλευμα το πρακτικό, ότι η ίδια υπενήσε το ανύπαρκτα επεισόδια ιατρικά, τα οποία δεν υφίστανται. Και έχουμε μια δίκη 13 μηνών, γιατί κερδίσαμε πια ιατροδικαστές, κορυφαίους, είχαμε παθολογοατόμους και γενετιστές που ήρθαν καθηγητές πανεπιστημίου στο εξωτερικό, και ανεδείχθη ότι και τα 16 επεισόδια που προηγήθηκαν μέχρι το τελευταίο επεισόδιο που έχασε τη ζωή του το κοριτσάκι ήταν βαριά επιληπτικά επεισόδια. Και δεν έγινε καμία θεραπεία για αυτά. Μάλιστα. Τα τρία από αυτά μάλιστα προηγήθηκαν. Το παιδί είχε πεθάνει και ανενύφθη με διαδικασία ανανύψεως. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό δεν το έχετε δει ποτέ. Και μένει εντύπωση ότι συμπεριφορά. Είναι κωμικό να ρωτάει πρόεδρος και να το συνεχίζει εισαγγελέας. Έχω άλλες δίκες γιατί πρέπει και το γραφείο μου να εξυπηρετήσω και πρέπει να βοηθήσω ανθρώπους που είναι τσάμπα στη φυλακή να βγουν από τη φυλακή. Και δεν είμαι παρόν εκεί. Γιατί αν συνεχίσει εισαγγελέας με το τι έγινε και δεν είσαστε έτσι και δεν είσαστε αλλιώς και να ασχολείται με το ιατρικό μέρος γιατί έχει καταρρεύσει η υπόθεση αυτή και να δημιουργούνται εντυπώσεις και να παραπλανάτε η εκπομπή σας. Με καλή πρόεδρες εσείς. Και να σας μεταφέρουν ότι ρωτούσε η κυρία πρόεδρος αυτό, την ξετίναξε. Και ρωτούσε η κυρία εισαγγελέας τώρα αυτό και την ξετίναξε. Και ρωτάω. Δηλαδή η επιστήμη θα καταργηθεί και θα επικρατήσουν τα κουτσομπολιά όταν η επιστήμη είχε βαρθεί πλέον. Ότι και τα μήνυα αυτή που βρέθηκε εκεί δεν είναι ποτέ θανάτη χώρα, άρα καταραίει το κατηγορητήριο και το έχουν πει όχι μόνο οι ξένοι δύο καθηγητές, το έχουν πει και οι Έλληνες καθηγητές που ήταν εκεί και έχουν πει και οι Έλληνες ιατροδικαστές εν ενεργεία, όχι σαν τον άλλο το φαλακρό που κάνει περιοδεία στα κανάλια και δεν έχει κάνει μια ιατροδικαστική εξέταση, μια νεκροψία νεκροτομή, επαγγελματίες που έχουν κάνει 12 και 15.000 νεκροψίες νεκροτομές. Είναι αυτοί που ήταν εκεί. Έχει καταρρεύσει λοιπόν επιστημονικά το κατηγορητήριο. Δεν μπορεί, ο νόμος λέει. Όταν το δικαστήριο χρειάζεται τη βοήθεια επιστημόνων, επικρατεί η γνώμη των επιστημόνων. Εδώ λοιπόν αυτό δεν το έχετε πει ποτέ. Εδώ είστε και τα λέτε και εδώ είναι και η απόφαση και έρχεται. Ας μείνουμε σε αυτά γιατί νομίζω. Έτυχε να παρακολουθήσω την εκπομπή γιατί δεν έχω χρόνο. Ακούστε λοιπόν ακόμη το σημαντικό. Και να είναι το τελευταίο, παρακαλώ. Και τελειώνω. Πήγα να διαμαρτυρηθώ. Γιατί η κυρία πρόεδρος, που θα έπρεπε να ξέρει την δικογραφία απ' έξω, έκανε παραπλανητική ερώτηση. Ότι η κυρία κατηγορουμένη 26 πρώτου, τρεις μέρες μετά το κορίτσι, έψαχνα να βρει και τα μήνυ, λέει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Και υπάρχει επιστημονική απάντηση από την Διεύθυνση των Κλιματολογικών Ερευνών, η οποία λέει ότι δεν έψαχνε. Και το ρώτησε για λόγους εντυπώσεων. Ακόμη, είναι δυνατό να ρωτάει η πρόεδρος, αν συμφωνεί η κατηγορουμένη με την άποψη και την υποψία που είχα εγώ, ότι έκαναν στο κοριτσάκι αυτό ανάνυψη. Ενώ γνώριζαν ότι θα είναι παραπληκτικό το τραπεζικό γιατί θελιεύραν τα όργανα. Μην το επαναλάβετε μόνο γιατί το είπατε νωρίτερα και το νομίζω το αναλύσατε πολύ. Περιμένουμε τη δικαστική απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούγια. Ευχαριστώ. Λοιπόν.